Με απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια Υπήρου, ενέκρινε τη διακήρυξη ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση για την ανάθεση τη μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, προεκτιμόμενη αμοιβή 2.300.000 ευρώ. Επίση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για τη μελέτη αποκατάσταση του Βυζαντινού μνημείου ιερού ναού Παρηγορήτησα Άρτα, προπολογισμού 300.000 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε τους διαγωνισμούς και ανακήρυξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων... αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών λουτρών πρέβεζας προϋπολογισμού 1.383.000 εκατομμυρίου 383.000 ευρώ... μεταφορά δικτύων ΔΕΙ .E της Οδού Νιάρκου Ιωαννίνων προϋπολογισμού 2.129.000 ευρώ... αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου τοπικής κοινότητας Κοστιτσίου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, αποκατάσταση βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα-Μεγάρχη-Φωτεινό... και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Μεγάρχης, προϋπολογισμού 82.000 ευρώ... και επίγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή-Πετούση-Παρδαλίτσα, προϋπολογισμού 225.000 ευρώ. Εξάλλου... Οι κυρίε προτεραιότητε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο τέθηκαν στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτική Προστασία, το οποίο συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια της έγινε συνοπτική παρουσία των αποτελεσμάτων της περσινής αντιπυρικής περίοδου, ενημέρωση για τις προετοιμασίες που γίνονται από Δήμους και υπηρεσίες και αναφέρθηκαν προβλήματα που υπάρχουν σε προσωπικό μηχανήματα και άλλα. Κοινή συνισταμένη όσων τοποθετήθηκαν στη διάρκεια της σύσκεψης ήταν η αναφορά στην πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε μεταξύ πολιτικής προστασίας, περιφέρεια Υπήρου και συναρμόδιων φορέων όλα τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην οποία ελαχιστοποιήθηκαν τα όποια προβλήματα προέκυψαν. Σύμφωνα με τον διοικητή Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Υπήρου, Απόστολο βασδέκη το 2020 οι πυρκαγιέ μειώθηκαν κατά 40% σε σχέση με το 2019 και οι εκτάσει που κάηκαν κατά 25%. Ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου Αλέξανδρος Καχρημάνη, αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει δημιουργηθεί για άμεσης επεμβάσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, στις αλλαγές που απαιτούνται κεντρικά για τη βελτίωση των βασικών αγροτικών δρόμων και ζήτησε να υπάρχει συντονισμός και αλληλοενημέρωση. Με την εμπειρία που έχουμε μπορούμε να βοηθήσουμε τις αρχές και οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες υπογράμμισε. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενο πολιτική προστασία Περιφέρεια Υπήρου Δημήτρη Μαυρογιόργο, στην καταληκτική του τοποθέτηση και ανακεφαλαιώνοντα τα όσα συζητήθηκαν, αναφέρθηκε επιγραμματικά σε τρει παραμέτρου που πρέπει να ληφθούν υπόψη και για τι οποίε πρέπει να γίνουν άμεσα σχετικέ ενέργειε. Συγκεκριμένα πρόκειται για του καθαρισμού των εκτάσεων κοντά στι κολόνε ηλεκτρισμού του ΔΔΕ, στον καθαρισμό των οικοπαίδων εντό οικισμών και στην αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν εισερχόμενε από την Αλβανία πυρκαγιέ. Εκείνο που προέχει είναι η πρόληψη. Όμω, κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε και φέτο την άριστη συνεργασία που έχουμε με όλου του εμπλεκόμενου φορεί, του εθελοντέ κλπ. Του οποίου και ευχαριστώ, κατέληξε ο κύριος Μαυρογιώργος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο τη ΠΕΔ Χρήστο Ντακαλέτσι αναφέρθηκε στι μεγάλε ανάγκε σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή με τι οποίε είναι αντιμέτωπη η Δήμη όσον αφορά την πρόληψη και τι δράσει πολιτικής πολιτική προστασία. Επαναλαμβάνοντα τη θέση που εξέφρασε και σε παλαιότερη συνεδρία του ίδιου οργάνου, τόνισε πω παρότι έχουν θεσμοθετηθεί αυτόνομε υπηρεσίε πολιτική προστασία στου Δήμου τη Επικράτεια, δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη. Ο κ. Δακαλέτση πρότεινε να ενώσουν τι φωνέ του Δήμη και Περιφέρεια για να ζητηθεί από την πολιτεία να προχωρήσει η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό αυτών των υπηρεσιών, που εκτιμάται πω θα συμβάλλουν κέραια στην πρόληψη καταστροφών από φωτιέ και ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, με δεδομένο το μηχανολογικό εξοπλισμό στην πλειονότητα των Δήμων είναι πεπαλαιωμένο, ο κ. Δακαλέτση πρότεινε να επικαιροποιηθεί από την ΠΕΔΗ Πύρου σε συνεννόηση με του Δήμου η καταγραφή των αναγκών του σε πόρου και εξοπλισμό και η περιφέρεια να σταθεί επικουρικά σε όσου Δήμου αδυνατούν λόγω των ελλείψεων ανταπεξέλθουν. Είναι δε χαρακτηριστικό, όπω υπόθηκε από τον κύριο Ντακαλέτσι, πω τα χρήματα που δίνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πολιτική προστασία και συγκεκριμένα για τι ανάγκε πυροπροστασία των Δήμων είναι ένα πάρα πολύ μικρό κονδύλι που συνήθω εξαντλείται στη μίσθωση μέσων και την πρόσληψη εφοχικών υπαλλήλων. Τα χρήματα αυτά κυμαίνονται ανάμεσα στι 20 και 60.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθο των Δήμων. Πάντα συνεργαζόμαστε απρόσκοπτα και αγαστά με την Περιφέρεια Υπήρου και τη Διεύθυνση Πολιτική Προστασία, σημείωσε καταλήγοντα ο κ. Ντακαλέτση, ευχόμενο αυτή η σχέση συνεργασία να επαναληφθεί και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων ο επιχειρησιακό συντονιστή του πυροσβεστικού Σώματος Δυτική Μακεδονία, η Πύρου Κέρκυρα Παξών και Λευκάδα υποστράτηγος Δημήτρη Κοντογιάννη, οι αντιπεριφερειάρχε περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων κ. Χεράβα, Άρτα κ. Ψαθά. Η δήμαρχοι Πογωνίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Κόνιτσα, ο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Ζήτσα, ο πρόεδρο τη δημοτική ενότητα του ΤΕΕ Υπήρου, κ. Λικοτραφίτη, εκ μέρου του ΔΕΔΙΕ, κ. Λιόλιο, ο αστυνομικό Διευθυντής Ιωαννίνων, ο κ. Ντίνη, ο υποδιοικητή τη Ογδόης Ταξιαρχία και άλλοι.